είδα μια σκληρή γυναίκα, ψυχρή, ένα κενό, τίποτα, τίποτα. Δεν αισθάνθηκα, ήθελα να φωνάξω, να τη βρίσω, αλλά δεν ήθελα να δημιουργήσω γύρω εντυπώσεις. Αλλά μόλις είδα τη μικρή, τρελάθηκα. Φέρανε το μικρό παιδί στο δικαστήριο. Πάντα έχουν το παιδί ασπίδα μπροστά σε όλα. Σε όλα τους τα προβλήματα βάζαν πάντα το παιδί. Τι ήταν αυτό που σου βγήκε να της πεις, αλλά προκειμένου να μην δημιουργήσεις φασαρία, το κράτησες μέσα σου, το έπνιξες? Γιατί έριξε τη δεύτερη σφαίρα και γιατί τον αφήσανε 2 ώρες αιμόφυρτο κάτω. Άρα θεωρείς ότι ενδεχομένως και να έγινε μια συμπλοκή και να προέκυψε η πρώτη σφαίρα, γιατί η δεύτερη? Ναι, όπως το είχε πει και μόνη της, εκπισοκρότησε η πρώτη σφαίρα, γιατί τη δεύτερη. Γιο σου πιάστηκε στα χέρια με τους συγγενείς της κατηγορούμενης. Γιατί συνέβη όλο αυτό? Γιατί μας προκαλέσανε. Ο γιος μου τρελάθηκε. Και να μας προκαλέσουν και να μας μιλήσουν, να πούν αυτές τις λέξεις που είπανε. Τι ήρθατε να κάνετε εδώ εμείς? Φώναξε ο άντρας μου και του είπανε σκάσε. Και ο Τάσος έτρεξε την ώρα που είπε ο μπαμπάς της κάτι άσχημες κουβέντες. Η κατηγορούμενη ισχυρίζεται ότι πήρε το παιδί από το σχολείο, τη μικρή, και επέστρεψε στο σπίτι και ξεκίνησε τα μαθήματα αγγλικών που παρέδιδε. Ρωτήσαμε εκεί κάτι παιδάκια που ξέραμε και λέει όχι, δεν κάνανε μάθημα. Από πληροφορίες από τη δικογραφία έχει προκύψει ότι είχε ζητήσει από την αδελφή της να πει στους αστυνομικούς ότι αν βρει το κινητό του Θανάση μέσα στο σπίτι, να πει ότι το βρήκε στην πολυθρόνα. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτό που είπε η αδελφή της. Δεν τα δέχονται όμως ούτε αυτά. Δηλαδή, ούτε στην αστυνομία αναφλίου, αυτά που είπε στην αστυνομία αναφλίου η αδερφή της, και δεν τα δέχονται όμως. Είναι σημαντικό γιατί ο αδερφός μου το κινητό το είχε πάντα μαζί του. Γιατί να πει ότι το βρήκε στην πολυθρόνα? Γιατί το πήρε αυτή μαζί της από το σπίτι του. Η κατηγορούμενη φέρεται να ζήτησε και από την οικιακή βοηθό να πει ότι την πηγαίνω έφερνε στο σπίτι ο αδερφός σου. Γιατί το ζήτησε αυτό από την οικιακή βοηθό? Για να μην φανεί ότι πήγαινε στο σπίτι του. Ότι αυτή δεν πήγαινε καθόλου. Ενώ πήγαινε αυτή. Και τους βλέπανε δηλαδή. Τους είχαν δει. Η σχέση σας, Αθανασία, με την νύφη σου και κατηγορούμενη, ποιες ήταν? Γιατί η άλλη πλευρά ισχυρίζεται ότι δεν τη θέλατε στο σπίτι. Αυτό είναι ψέματα. Αν δεν την ήθελε η μητέρα μου, δεν θα της έφτιανε 200.000 ευρώ σπίτι. Και πλήρωνε και η μητέρα μου συνέχεια λογαριασμούς. Της έλεγε, αχ, μαμά, έχασα το βιβλιάριο. Πάρε λεφτά. Α, κάτι το είκα. Ερχόντουσαν μας τώρα, κυρία Χρυσούλα, δεν μας πληρώσε η νύφη σου, θα μας πληρώσει εσύ. Αυτή τα κράταγε τα λεφτά του αδερφού μου όμως από το ταξίδι.